κύριε Τούντορ, που θα έπρεπε να περιορίζεται το ρόλο σας στο θέμα της προπόνησης, της προετοιμασίας, της αγωνιστικής και της ψυχολογικής των παικτών και όχι να ασχολείστε με θέματα που αφορούν το κύρος και την ιστορία του ΠΑΟΚ, όπως είναι το θέμα του Γενικού Αρχηγού. Αλλά, από τη στιγμή που σας έδωσαν το δικαίωμα, διότι υπάρχει κενό διοικητικό, είναι λογικό να παίρνετε κομμάτια τέτοια. Αν στον ΠΑΟΚ ασκούνταν διοίκηση από όσους θα έπρεπε να την ασκήσουν, δεν θα υπήρχαν αυτά τα κενά. Ο καθένας θα ήταν στον πάγκο του, όχι ο κάθε κατεργάρης, ο καθένας ήταν στον πάγκο του, ο καθένας θα είχε το ρόλο του, θα υπήρχε ιεραρχία, θα υπήρχε σεβασμός στους ρόλους που ο καθένας διαδραματίζει μέσα στον ΠΑΟΚ και σαφώς θα υπήρχε και μια διαφορετική εντελώς κατάσταση ελέγχου μέσα στην ΠΑΕ. Πράγματα που τα βλέπουν όλοι, αλλά στον ΠΑΟΚ παραμένουν τα ίδια, όπως τα είπε και νωρίτερα ο Ντίνος ο Καραμητρούσης. Δεν θέλει ο Τούντορ να μένουν πολλοί παίκτες στο ξενοδοχείο. Τότε μπορεί ο ΠΑΟΚ, όταν παίζει εντός έδρας, ας πούμε, στις 7 και μισή, να μαζεύεται η ομάδα στις 5 στην Τούμπα κατευθείαν. Από τα καφέ της πόλης να πηγαίνουν κατευθείαν στην Τούμπα. Και όταν παίζει στην Αθήνα, για παράδειγμα, τώρα παίζει την Κυριακή στην Αθήνα, να πιούν τον πρωινό τους καφέ στη Θεσσαλονίκη, να πάρουν μια μεσημεριανή πτήση, να ταξιδέψουν στην Αθήνα, να πάνε στο ΆΚΑ να παίξουν. Σωστά. Μιλάμε για ασόβαρες καταστάσεις, οι οποίες αντί να έχουν παθεί, συνεχίζονται και συζητώνται ως νοοτροπία στον ΠΑΟΚ. Είναι πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν. Θα μου πείτε και πέρσι δεν συνέβαιναν πρωτόγνωρα. Και πέρσι πρωτόγνωρα συνέβαιναν. Γι' αυτό και λέω, φίλες και φίλοι, η τελευταία μου ελπίδα είναι στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, με αφορμή και δεδομένη την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, να ακούσει κάποια πράγματα από τον Νίκο Βεζιτζή, αν μπορέσει και αυτός να τον πείσει για κάποιες αλλαγές, διότι σας είπα και χθες τη γνώμη μου, εάν δεν τον πείσει θα πρέπει να πάει στο σπίτι του ο Νίκος Βεζιτζής, και η ιστορία είναι η ζωντανή ιστορία του ΠΑΟΚ, ο πιο πετυχημένος παράγοντας στην ιστορία του ΠΑΟΚ, δεν θα πρέπει να γίνει συμμέτοχος σε αυτό το κατήφορο που βλέπουμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Είναι κατήφορος άνευ προηγουμένου. Και το χειρότερο είναι, το χειρότερο για μένα προσωπικά, το χειρότερο δεν είναι η ήττα, η ισοπαλία, οι κακές εμφανίσεις. Το χειρότερο είναι ότι κατάφεραν όλοι αυτοί, κατόχους διαρκείας, ανθρώπους δηλαδή που έχουν πληρώσει το εισιτήριό τους, να τους διώξουν από το γήπεδο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον ΠΑΟΚ. Οι κάτοχοι διαρκείας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει, δεν έχει σημασία σε ποια θύρα, έχουν πληρώσει εισιτήριο, το έχουν προαγοράσει και έχουν το δικαίωμα εισόδου σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια, δεν πηγαίνουν στο γήπεδο. Εκεί έφτασαν τον ΠΑΟΚ όσα λάθη έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, γιατί ξέρετε, έχει φουσκώσει το μαλλόνι πολύ. 3 χρόνια φύγει η Έλα Γεωργιάδη, φτάνει. Γέλασε και τον Παρδαλό Κατσίκη στον ΠΑΟΚ, φτάνει. Φέτος δεν έχει ακόμη τέτοια διαδικασία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα θέματα και τις καταστάσεις δυστυχώς έχουν προκαλέσει δικαιολογημένα τρελή απογοήτευση στον κόσμο του ΠΑΟΚ, και αν δεν το καταλάβουν γρήγορα, ο μεγαλομέτωχος θα πρέπει να το καταλάβει άμεσα, θα συνεχίσει αυτή τη διαδικασία, την τεράστια διάθεση χρημάτων και ψυχής, γιατί δεν καταθέτει μόνο χρήματα ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ και την ψυχή του καταθέτει, αλλά θα εισπράττει απογοητεύσεις. Εκτός και αν πάρει την απόφαση να αλλάξει τα δεδομένα. Να αφήσει την ομάδα να λειτουργήσει να επιτρέψει σε κάποιον να πάρει αποφάσεις και να τον κρίνει στο τέλος της περίοδου. Και σε αυτή την περίπτωση αυτός μπορεί να το κάνει ο Βεζιτζής. Ο μόνος αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, έτσι, υπάρχουν κι άλλοι. Αυτός είναι διαθέσιμος σήμερα να